Λοιπόν, είναι το θέμα καρμολατή και το γεράσιμο καγκελάκι. Κράφτει το τραγούδι. Από το γεράσιμο Καλύτερο Φαντάρος. Το πήρε στα χέρια του Θέμης, έγραψε τη μουσική και είμαστε μια μέρα οι τρεις μας. Πίνουμε κρασιά στο μπαλκόνι του Θέμη. Και λέμε αυτό το τραγούδι. Πρέπει να το πούν δύο άνθρωποι. Ο ένας από Θέμη είναι εγώ. Δεν είμαι. Και ο δεύτερος, με ομόφωνη απόφαση, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης. Τον φωνάξαμε λοιπόν να έρθει μαζί με τη ζωή, την αγαπημένη μας. 11 η ώρα το βράδυ, σηκώθηκε ο Θέμης το πρωί, 8 η ώρα, μαγείρευε, γιατί μαγείρευε καταπληκτικά, έφτιαξε 3 φαγητά, μία τυροκαυτερή. Ένα το χαμός. Λοιπόν, έφτιαξε και τυραμισού, καλά, δεν σας λέω τίποτα. Περιμέναμε να έρθει ο Γιάννης Χαρούλης. Είναι η ώρα 11, 11.30, 12, 12.30. Δεν σου είπα προχθές, η Κυριακή πήγα Κρήτη. Ήταν η πτήση 10 η ώρα το πρωί, ξύπνησα 11. Περιμέναμε λοιπόν. Για να ξέρω. Κάποια στιγμή κατά τις 4 παρατέρα το ξεχνά, όχι σαν τσάρο εγώ, δεν ισχύει. Κάποια στιγμή κατά τις 1.30 εμφανίζεται ο Γιάννης Χαρούλης. Έρχεται λοιπόν, τρώμε, ωραία και καλά. Βέβαια, εμείς είχαμε φάει, τρώγαμε κατά τη διάρκεια φυσικά όπως καταλαβαίνετε με τον πίνακα. Με τρώμε, γελάμε, γλεντάμε. Τα πω, περίμενα, αυτό ήταν πιο ωραία απ' όλα. Παίζουμε στο Γιάννη Χαρούλη το τραγούδι. Γυρίζει η ζωή του κοιτάει, του λέει: Ε, Γιάννη, δεν το συζητώ, θα το πεις. Λέει ο Χαρούλης: Ναι, πουλί μου, θα το πω. Να το πω, αλλά τέλος πάντων τελικά δεν το είπε στο δίσκο γιατί είχαμε κάτι θέματα με τις εταιρείες βλακίες. Εκείνο το βράδυ πρέπει να σας πω ότι ο Θέμης Καραμαλωτήτης κοιμήθηκε όρθιος στο ψυγείο. Και δεν κάνω πλάκα. Διότι ακούγαμε ροχαλιτά ένα περίεργο χώρο από μέσα. Γιατί εγώ με το Χαρούλι είχαμε κάτσει, είχαμε αράξει. Καπνίζαμε, μεθάγαμε, ήταν πολύ πρωί. Και ακούμε κάτι από μέσα. Λέω, τι γίνεται, ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί μέσα. Ακούγαμε ένα χουμ, καλύτερα. Και πηγαίνω μέσα, λέω Χαρούλη, πρέπει να πω να δω τι συμβαίνει. Εκεί με θέλησε ανοιχτό το ψυγείο, γιατί έκανε ζέστη όπως ισχυρίστηκε. Και πήγε να βάλει το κεφάλι να το ρωτήσει λίγο. Η παραλογή, η απόλυτη. Και κοιμήθηκε όρθιο στην πόρτα του ψυγείου. Τέλος πάντων. Μετά όμως, επειδή αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να το πει ο Γιάννης Χαρούλης, τον φέρναμε σιγά σιγά σε όλα τα live, τον βάζαμε να το λέει. Ξέρετε, σιγά 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 το πηγαίνω ψυγείο του κόσμου. Έκανε ο Θέμης μια συναυλία στο θέατρο Κάπα. Πήγε πάρα πολύ καλά και είχε την τιμή να έρθει ο Γιάννης Χαρούλης και να τραγουδήσει ένα αφρικάνικο τραγούδι συγκλονιστικά. Και επιτέλους τον κρατάμε στο χέρι γιατί τραγουδήσαμε το Κοίτα Εγώ Live και θα κυκλοφορήσει. Λοιπόν. Θα θέλω εγώ.
Σα θέλω.